ενότητες διαμαρτυρίας πλημμύρισε η πόλη των Σερών, καθώς μαθητές και μαθήτριες του μουσικού σχολείου βγήκαν στους δρόμους σήμερα το πρωί προκειμένου να αναδείξουν τα προβλήματα που τους απασχολούν. Οι μαθητές του μουσικού σχολείου συμμετείχαν στην πανελλήνια διαμαρτυρία των μουσικών σχολείων της χώρας ενάντια στην υποβάθμιση και την υποστελέχωση των μουσικών σχολείων και της μουσικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές διεκδικούν σύγχρονη δημόσια και δωρεάν μουσική παιδεία. Συγκεκριμένα ζητούν πιστοποίηση θεωρητικών σπουδών σε κάθε απόφυτο μουσικού σχολείου, θεωρία και αρμονία και των μαθημάτων μουσικών οργάνων, επιπλέον μοριοδότηση των μαθητών που ενδιαφέρονται για μουσικές σχολές και δωρεάν εγχειρίδια για τα μαθήματα μουσικής παιδείας. Στα μουσικά σχολεία έχουμε πολλά προβλήματα και γενικά υπάρχει μια αδιαφορία, μπορώ να πω, από το κράτος. Έχουμε προβλήματα στην πρόσληψη καθηγητών. Επίσης, δυστυχώς δεν μας δίνεται η ευκαιρία να δίνουμε εξετάσεις ώστε να μπορούμε να έχουμε, να διεκδικήσουμε ένα πτυχίο μουσικής, ώστε να αποδεικνύουμε ότι ξέρουμε μουσική, έτσι. Επίσης, αυτό που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μεγάλο ζήτημα, είναι και τα βιβλία, έτσι. Χρειάζεται να πηγαίνουμε να αγοράζουμε εμείς τα βιβλία, να πληρώνουμε από την τσέπη μας λεφτά. Και δεν είναι και φθηνά τα βιβλία, έτσι. Δεν μπορεί να τα προσφέρει ο κανένας αυτά τα λεφτά. Φανταστείτε ότι τα πιο πολλά παιδιά, γιατί νομίζω η πλειοψηφία αυτό κάνει, αντί για να πάει να τα αγοράσει, τα παίρνουν από προηγούμενους συμμαθητές, από μεγαλύτερους που έχουν τελειώσει το σχολείο. Συγκεκριμένα στο σχολείο μας υπάρχει απώλεια στο όργανο του Ταμπουρά, που είναι γενικό μάθημα, υποχρεωτικό όργανο για όλους τους μαθητές. Και επίσης προσωπικά υπάρχει έλλειψη στο δικό μου καθηγητή, ποντιακή λύρα. Εγώ προσωπικά δεν κάνω μάθημα, έχω να κάνω ποντιακή λύρα από πέρυσι, που και πέρυσι ήταν η μόνη χρονιά, μπορώ να πω, που τον έφερα νωρίς, αλλά τις υπόλοιπες χρονιές καθυστερούσε πάρα πολύ ο καθηγητής. Η πορεία διαμαρτυρίας ξεκίνησε από το μουσικό σχολείο και πρώτος σταθμός ήταν η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου ενεχείρισαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Δημήτρη Σωτηριάδη. Αυτά τα 6 χρόνια σχολείο υπάρχει όντως ουσιαστική μουσική παιδεία, δηλαδή μαθαίνουμε και μας δίνουν τα πνευματικά εφόδια, απλά τα υλικά μας είναι δυστυχώς και είναι κρίμα. Γιατί πολλά παιδιά θα μπορούσαν να φτάσουν πολύ ψηλά, αν μας έδιναν τα παιδιά. Τα έχουν διαβάσει τα αιτήματα τους και για την πιστοποίηση και για τα βιβλία. Αυτά είναι θεσμικά αιτήματα. Φυσικά είναι το ψήφισμα, θα το προωθήσω στην Περιφερειακή Διεύθυνση και μετά στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι η πρώτη φορά που έχουν τα παιδιά φέτος και μας φέρνουν ένα ψήφισμα. Βλέπω ότι έχει μέσα θέματα και κτηριακά, το οποίο βέβαια είναι θέμα δήμου, ξέρετε, Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι για τους αναπληρωτές. Φέτος είστε πολύ καλύτεροι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τις ώρες. Αυτή είναι η αλήθεια, όπως λέει και ο μαθητής. Έχετε κάποια κενά στον ταμπουρά, στο πιάνο, και στο πάντως σε καρπουστά και στην ποντιακή λύρα. Και στην ποντιακή λύρα, ακριβώς. Εμείς κάθε Πέμπτη στέλνουμε τα κενά στο Υπουργείο. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα στείλω 2 με 3 αναπληρωτές ώστε να καλυφθούν και αυτά. Αλλά σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια είστε πολύ καλύτερα, γιατί γίνανε αρκετοί διορισμοί και γίνανε και αρκετές αποσπάσεις στο μουσικό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πραγματοποίησαν μια μουσική πορεία στο κέντρο της πόλης των Σερών, ξεσηκώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν έξω εκείνη την ώρα. Με τα μουσικά όργανα αναχείρας, οι μαθητές θέλησαν να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους. Ζητάμε την πιστοποίησή μας, καθώς φοιτούμε 6 χρόνια στο μουσικό και δεν έχουμε καμία πιστοποίηση πως φοιτούμε σε μουσικό σχολείο. Είναι σαν να έχουμε αποφοιτήσει από ένα γενικό λύκειο. Για τις υποδομές, επίσης, θέλουμε μερική αναβάθμιση των υποδομών μας, το αμφιθέατρο, την οροφή και όλα αυτά, όπως κάθε χρόνο, τα γνωστά.
Τα εγχειρίδια, τα μουσικά δεν μας παρέχονται δωρεάν και πρέπει να τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Βγαίνουμε στους δρόμους για να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Διαχρονικά είναι τα προβλήματα στα μουσικά σχολεία και στο δικό μας και σε όλη της Ελλάδας. Και σήμερα παλεύουμε γι' αυτό. Θέλουμε πιστοποίηση, θέλουμε καθηγητές. Έχουμε συγκεκριμένα στο δικό μας, αλλά πολλά σχολεία δεν έχουν. Σε τοπικό επίπεδο, οι μαθητές ζητούν την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, επιπλέον χρηματοδότηση του σχολείου για συντήρηση και αγορά μουσικών οργάνων και διαρρύθμιση του χώρου της αυλής και του εξωτερικού χώρου του σχολείου για την στάθμευση των λεωφορείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η άφιξη και αποχώρησή τους. Πέρσι, ολόκληρη χρονιά δεν είχαμε αμφιθέατρο. Η οροφή έσταζε νερά, που γενικά όλο το σχολείο στάζει νερά. Έχουμε μαζέψει μούχλα παντού, όλοι οι σοβάδες πέφτουν. Προσπαθεί η διεύθυνση να κάνει κάποια έργα να τα συντηρήσει. Το γυμναστήριό μας όποτε ρίχνει βροχή λίγο δυνατή, πλημμυρίζει, γίνεται πισίνα, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Επόμενος σταθμός των μαθητών, το διοικητήριο Σερών, όπου ο αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Πυρόπουλος υποδέχθηκε τα παιδιά στην είσοδο και άκουσε τα αιτήματά τους. Θα πρέπει η πολιτεία σε κάθε περίπτωση, με κάθε κυβέρνηση, να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με αυτά. Κάθε παροχή προς τα παιδιά μας είναι επένδυση στο μέλλον, δηλαδή επένδυση στο θησαυρό μας. Και είμαι συγκεκριμένος. Και οι εγκαταστάσεις τους και οι προϋποθέσεις και η επαγγελματική τους αποκατάσταση πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα της πολιτείας. Όπως είναι φυσικό στο πλευρό των μαθητών και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Φυσικά στο πλευρό των παιδιών μας και όλων των παιδιών που φοιτούν σε μουσικά σχολεία, γιατί χθες, σήμερα και αύριο όλα τα μουσικά σχολεία, τα 15 μελοί, έχουν αποφασίσει να βγουν στους δρόμους διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους. Το κράτος δεν εφαρμόζει την νομοθεσία η οποία ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Και λέει το αυτονόητο, δηλαδή ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν μετά από μια ανεξάρτητη διαδικασία εξεταστική θα μπορούν να πιστοποιήσουν τις μουσικές σπουδές που κάνουν στα σχολεία ούτως ή άλλως μια ολόκληρη εξαετία. Αυτό λοιπόν ενώ υπάρχει σε νόμο του κράτους δεν εφαρμόζεται γιατί δεν βρίσκει τρόπο το κράτος κάθε χρόνο να κάνει αυτή την εξεταστική διαδικασία. Αυτό είναι ένα από τα πάγια αιτήματα το οποίο ζητούν τα παιδιά. Τελευταίο σταθμός των μαθητών, το Δημαρχιακό Μέγαρο Σερών, όπου εκεί οι μαθητές αναφέρθηκαν κυρίως στα κτηριακά ζητήματα που υπάρχουν και ζήτησαν από τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη να τους ενημερώσει πότε θα τοποθετηθούν επιτέλους τα καθίσματα στο αμφιθέατρο του σχολείου τους. Όσον αφορά το θέμα των υποδομών, των κτηριακών υποδομών, ξέρετε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για την στεγανοποίηση που έχει ήδη προχωρήσει. Ναι, έχουν δρομολογηθεί και οι διαδικασίες αυτές που σας είπα για το κομμάτι των δρανών. Φυσικά αυτό θα μείνει ουσιαστικά σε υλοποίηση της επόμενης δημοτικής περίοδου, αλλά με την επόμενη δημοτική αρχή. Από εκεί και πέρα η χρηματοδότηση των σχολείων, όπως το αναφέρεται εδώ, η πλέον χρηματοδότηση των σχολείων γενικότερα, προσκρούει σε μια ανελαστική κατάσταση που έχουμε εμείς από τη χρηματοδότηση που παίρνουμε εμείς από την πολιτεία για τα σχολεία. Υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση, φανταστείτε ότι είναι περίπου 2.500 ανασχολική μονάδα. Δηλαδή έχουμε περίπου 100 σχολικές μονάδες. Αυτό που παίρνουμε εμείς κάθε χρόνο, ως Δήμος δηλαδή για τις σχολικές μονάδες, είναι 250.000. Πρέπει να σας πω ότι τώρα στο κομμάτι του Ταμείου Ελεγγύης, το 1 εκατομμύριο ευρώ το οποίο αντιστοιχεί για το Δήμο Σερών, το δεσμεύουμε όλο για τις ανάγκες των σχολείων. Δεν κάνουμε κανένα άλλο έργο. Αυτό εδώ δεσμεύεται όλο για τις ανάγκες των σχολείων. Είναι μια μεγάλη ανάσα για τις ανάγκες που έχουν τα σχολεία, άρα και για το μουσικό γυμνάσιο.